Εδώ τσάπανες, 50 λεπτά μανταρίνια. Και τον οραματισμό. Κόσμος δε ξεχνάει την παραπή δεξιά, κατάλαβες τώρα. Το κατάλαβες. Πάσο! Μπορείτε να κάνετε την άσκησή σας διαλέγοντας μια άνετη βαθιά πουλιθρόνα, όπου θα καθίσετε με όρθια την πλάτη και ανοιχτά χαλαρά τα πόδια. Τσάπα, 50 λεπτά μανταρίνια. Σόπα, μωρέ. Σόπα που είναι αυτή. 50 λεπτά, πάσε τώρα τη συζήτηση. Μια δραχμή. Μια δραχμή. Εδώ στο λιμάνι δεν υπάρχει δουλειά. Τίποτα άλλο, τι να σου πω εγώ. Εγώ είμαι παλιατζής. Αν δεν βγάλουν αυτοί να δουλέψουν αυτοί, δεν παίρνω εγώ τίποτα. Κατάλαβες. Πριν ξεκινήσουμε, βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει το χώρο για να μην σας ενοχλήσει κανένας. Γιατί να μιλάς, φοβάσαι. Να μιλήσω εγώ. Τι να μιλήσω. Κατεβάστε το τηλέφωνο. Κλείστε το κινητό. Απομονώστε κάθε θόρυβο. Μέσα κυβέρνηση δεν είναι για αυτός. Χαμαλίζε ο Μητσοτάκης. Καλά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ εσύ. Πόσο θα περάσει. Βουλευτές του Πασόκ. Αυτά που κλέψαν οι βουλευτές του Πασόκ. Δεν τα είδες. Ε τότε. Τι άδειδε του Μητσοτάκη βλέπεις. Την τηλεόραση, οι πασοκτζίδες, δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Οι άνθρωποι οι οποίοι ανακατεύονται και σε βρώμικες καταστάσεις εις βάρος του κόσμου, εις βάρος της πολιτικής, εις βάρος του εμάς, του εμάς, των ιδίων, να φεύγουν. Just drop off the ski lead and get yourself free. Τον Μπάκτα γιατί τον φάγανε. Τον Μπάκτα γιατί τον φάγανε. Έπρεπε να τον φάνε τον Μπάκτα. Ναι. Πόσες τροπολογίες έχουν περάσει τέτοιες. Υπογράφω εγώ και βάζω στην τροπολογία. Τώρα τα θυμηθήκαν όλα αυτά. Τον Μπάκτα έπρεπε να τον καθαρίσουν. Με τίποτα. Όχι, γιατί ήταν άνθρωπος της ανάπτυξης. Τον καθαρίσανε γιατί ήταν άνθρωπος της ανάπτυξης. Αυτό που λέει σωστό. Τι, έπρεπε να το φάνε. Όχι, όχι. Είναι αυτό που είπε ο κύριος ήταν σωστό. Σωστό για τον Μπάκτα. Εδώ μιλάει για ανάπτυξη, φιλαράκο μου, τον τρώνε. Τελείωσε. Εκεί τα δάση να τα κάνουν τουρισμό. Τουρισμό σωστό να οικονομήσουμε. Τουρισμό σωστό. Ας αρπάνε, πάντα τα αρπάνε μια ζωή. Δεν τα παίρνουν. Μια ζωή. Έπρεπε να το φάνε τον Μπάκτα. Αυτή γιατί δεν το τουρίζει. Δεν έχω γνώμη. Αυτή που αυτοκτόνησε εκεί πάνω. Γιατί δεν το αυτοκτόνησε. Στα θέα. Ναι. Γιατί δεν το αυτοκτόνησε. Είμαι στην φυλακή τώρα. Σίγουρα. Αν είχαμε βάλει καμιά υπογραφή εμεί, είχαμε πάει φυλακή. Εσύ είσαι, τα ξέρει αυτό. Οι τροπολογίε ξέρει πώ περνάνε. Όχι τώρα. Καλό ή κακό, οι τροπολογίε περνάνε έτσι. Φεύγω εγώ να πάω. Εγώ μπορώ να πάω να περάσω τροπολογία ό,τι ώρα θέλει. Όποτε θέλει. Μπορεί ένα π.χ. βουλευτή να μου δώσει τροπολογία και να την περάσω εγώ στη Βουλή με δικέ μου υπογραφέ. Αύριο το πρωί. Γινόταν ή δεν γινόταν αυτό. Έπρεπε να το φάνε τον Μπάκτα, να το στείλουν σπίτι του. Όχι, όχι. Έπρεπε να το φάνε τον Μπάκτα. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, δεν ανακατεύομαι εγώ μετά από όλα. Λαράκο, να σου πω και κάτι άλλο. Ποιο κανάλι. Ότι μέχρι σε... Πατέρα. Δεν δίνω πολύ, ακούς, αλλά μέσα σε ένα τριάρι χρόνια, αν δεν γίνουμε Αργεντινοί, εγώ θα χάσω τη θέλη. Άστρα, πώς θα λένε. Καλά, δεν του κάνω. Αυτή όμως είναι μια ιστορία η οποία προέρχεται από παλιά, έτσι. Έχουν γίνει πράγματα. Τι να του πεις του Πάχτα, μωρέ, και σε όλους τώρα και μέσα. Μια πάστα του κερνάγαμε. Γιατί δίνει πίκρα στο λαό. Για να το γλυκάνουμε. Πάχτας, εφόσον τον ανέχονται ο ελληνικός ο λαός, καλά τους κάνει να πούμε. Ποιος θα απολογηθεί για αυτά που έκανε, ο Πάχτας. Ποιος πρέπει να απολογηθεί. Ο Σιμίτης, πού είναι ο Σιμίτης, κυβέρνηση, πού είναι. Πού είναι η κυβέρνηση. Αν είχατε τον Πάχτα απέναντι σας, θα του. Τώρα, τίποτα. Θα του λέγα ότι είναι μάγκας. Ότι είναι μάγκας. Βρήκε κορόιδα και τα έκανε. Τι να του πω, μωρέ. Καλά κάνει μάγκας, όπως είπε και ο φίλος από εδώ πέρα. Μάγκας είναι και τα έκανε. Αυτά που έκανε. Τι έκανε. Αυτά τα. Ανάπτυξη λέει. Και τα δάση να τα βρούμε. Δύο τετράκια μας έχουν. Όχι, συγγνώμη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ναι, ανάπτυξη. Δεν μου λες. Το Διόνυσο με συγχωρείς. Το Διόνυσο που έχει γεμίσει βίλες γιατί δεν πάνε να γκρεμίσουν μία. Στο Διόνυσο. Να μην σου πω άλλες περιπτώσεις. Στο Βουτσά. Γιατί δεν πάνε να γκρεμίσουν το Βουτσά. Εκεί που θα έπαιρνε ένα κοσμάκι λεφτά, φάγαμε τον Μπάκτα. Ο Μπάκτα του έφταιγε. Λέει ότι ήταν η
υπέρ της ανάπτυξης ο κύριος αυτό που ο κύριος Πάγδας ήταν υπέρ της ανάπτυξης. Έχεις πάει στο Πόρτο Καράτσι, το ξέρεις. Έχεις πάει. Πού, στον ύπνο σου. Εσύ αποκλείεται να έχεις πάει. Ήταν αμπελώνες. Αμπελώνες είναι χαμηλά, τι δουλειά. Εκεί πέρα που γίνονται τα κτίρια αυτά εδώ πέρα είναι όλα δέντρα ήταν. Εγώ λέω πλακίες. Εμείς μεγαλώσαμε εκεί πέρα. Εκεί Πόρτο Καρά, Μπαρμπαρά, όλα αυτά τα μέρη εκεί πέρα. Από τη Στρατόνια, όλα τα ματελεία. Δούλευα με τα λεία της Χαλκιδικής. Στρατώνης. Ποιος τα κλείσα με τα λεία της Χαλκιδικής. Ποιος τα κλείσε. Ναι. Ο Ποδοσάκης, δικά του, ήταν τα κλείσε. Αυτοί που τα πουλήσανε. Τα κλείσαν τώρα. Τώρα έβαλε κλείσαν... και το χέρι του και ο Πάκτας για να κλείσουν αυτά. Και καλά, καλά. Τους ηγηθήκανε. Κοίταξε. Ο κύριος είπε ότι καλά κάνανε, λέει ο Πάκτας. Ναι, καλά έκανε ο Πάκτας και μπράβο του γιατί θέλει να φέρει ανάπτυξη. Να κάνει τι ανάπτυξη. Όποιος κάνει ανάπτυξη. Αυτό που θα έρθει. Πού θα την έκανε την ανάπτυξη. Ο κύριος πήγε εκεί πέρα. Ήτανε, η ανάπτυξη ήταν για 4-5 άτομα που έχουν όλο. Και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής τα έχουν 4 άτομα. Και ούτε Πάκτας φταίει ούτε κανένας φταίει. Αυτοί οι 4 τα δουλεύουν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτός κόμμενος μέσα. Το λέω εγώ. Πόσος κόσμος θα δουλεύει. Ποιος υπέγραψε, εντάξει, η Βουλή μας, η Βουλή μας υπογράφει. Εμείς βγάλαμε τις προσώπους. Μπράβο στον Πάκτα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Και τώρα θα έλεγα. Πόσος κόσμος θα δουλεύει, βλάκα. Πού μωρέ. Εκεί. Πότε. Όταν γινόντουσαν. Μπράβο, θα δουλεύανε 2 χρόνια, θα γινόντουσαν και μετά από εκεί και πέρα πώς θα... Από εκεί και πέρα πώς θα... Ποιο κανάλι είστε, παρακαλώ. Από το Έξτρα, σας έχει πληρώσει ο Καραμαλής. Γιατί ένας κύριος κάτω λέει ότι είσαστε τα κανάλια του Καραμαλή. Πλήρωσε όλους τους δημοσιογράφους για να προσπαθήσουν να τον βγάλουν. Τα κόμματα να ψηφίσει. Τα μικρά κόμματα, όχι τους μεγάλους. Να φύγουν, σαν 50 χρόνια τους έχουμε. Δεν κάνουν τίποτα. Κουκουέ, συνασπισμό, δίκη. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Μπορεί να κρύβει, δεν βλέπει τι γίνεται να πούμε. Τα μικρά κόμματα να ανέβουν απάνω. Κάπα κάπα πρέπει να ψηφίσει. Τι πρέπει να ψηφίσει. Το κόμμα που θα βοηθήσει το εργάτη. Ποια θα ψηφίσει. Πού τη είδα. Η φτωχολογιά ποιο θα την κοιτάξει. Ο Καραμαλής ή ο Παπανδρέου. Τώρα χρειάζεται αλλαγή στο ΚΚΕ. Για να του δυναμώσουμε να έρθουν την κοινωνία. Εγώ δεν θα το κομμουνιστικό κόμμα να βγει. Αυτό θες να βγει. Ναι. Γιατί. Βγαίνει. Δεν βγαίνει. Έχει χάσει. Γιατί. Δεν βγαίνει. Ποιο θα βγει. Αυτό θέλει να βγει. Βγαίνει. Να ψηφίσουν τον Τζοβόλα. Γιατί. Γιατί καλύτερο θα είναι από του άλλου. Ποιο. Τσοβόλος. Τα που είναι ενάντια στον εργαζόμενο και τα κόμματα που είναι υπέρ του εργαζόμενου. Και δεν είναι ούτε Παπαρίγα, ούτε Καρατζαφέρης, ούτε Παπαδρέου, ούτε Καραμαλής. Είναι όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω γράμματα εγώ. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τι ρόλο παίζουν πάνω σε αυτή την χειραγώγηση του κόσμου. Για αυτό το χάλι που υπάρχει. Έτσι μπράβο. Πες. Τώρα από εκεί και πέρα ήρθε το παλιάρι. Παπαδρέου Καραμαλής δεν είναι Παπαδρέου Καραμαλής. Είτε αυτός είτε ο άλλος, ένα και το αυτό. Αλλά δεν είναι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι. Υπάρχουν πολιτικοί που είναι υπέρ του εργαζόμενου. Υπάρχουν πολιτικές που είναι υπέρ του εργαζόμενου και πολιτικές κατά του εργαζόμενου. Το θέμα είναι αυτό ποιο πρεσβεύει ο καθένας. Πάλι σε φτωχολογιά. Γιατί 20 χρόνια είναι οι άλλοι απάνω. Ας μπει και ένας άλλος να δούμε τι θα κάνει. Δεν κάνει. Όξο και αυτός άλλος να μπει. Συμφωνώ, βεβαίως. Βεβαίως συμφωνώ. Συμφωνώ. Με λίγα λόγια. Τόσα χρόνια είναι το Πασόκ. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια ήμουν πάλι εδώ. Πριν 20 χρόνια. Και όταν έβγαινε το Πασόκ και λέει θα ψηφίσουμε Καραμαλή. Τι έκανε ο Μητσοτάκης που βγήκε το 1993. Δεν το ξεχάσαμε αυτό. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Αυτή είναι αυτό που στο κεφάλι. Νομίζω ότι θα σας φάει. Μα δεν ξέρουμε Νέα Δημοκρατία ποια είναι. Μόνο οι αγαθοί λένε ότι αυτή δεν είναι αλλάζει ποτέ. Λέει ότι να αλλάξει τον Πασόκ. Ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει. Καλά. Ποιοι θα βάλει. Ο ίδιος ο Έμπερτ. Ναι. Και οι δύο δεξιά. Άλλο, ναι. Θα φτιάξει τώρα. Ο Έμπερτ. Θα φτιάξει ο Γιωργάκης τώρα. Και θα πουλήσει και μαλακό. Το ξέρω. Μπράβο. Θα πουλήσει και. Και στις γλάστρες λέει ο Γιωργάκης. Και δύο δεξιά είναι. Θα δεξιά. Κλείστε τα μάτια. Ακούγοντας τη μουσική. Και γιατί το ο ένας είναι πιο χειρότερος. Και δύο δεξιά είναι. Ναι, αλλά ο ένας είναι πιο χειρότερος. Και νιώστε το σώμα σας να λύνεται. Υποστηρίξουν αυτοί. Όχι, θα υποστηρίξουν τον εργάτη. Δεν έχει το μισθωτάκι, δεν έχει το βαρδιότητα. Όλοι αυτοί είναι 75 χρόνια. Το κόκκαρι και το βαρδινογιάννη θα ψηφίσουν. Το κόκκαρι και το βαρδινογιάννη υποστηρίζουν και δύο. Και η Νέα Δημοκρατία που ήταν 50 χρόνια τι έκανε. Και στη διαπλοκή και δύο. 50 χρόνια ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τώρα κοιτάω. Γιατί στεμπρόμε και πίσω. Να χαλαρώνει. Ναι, είστε πρόμε εκεί πίσω, γι' αυτό. Κινήστε χέρια και πόδια, όπως το νιώθετε. Πέρασε και καλό σου κάνει. Μισό λεπτό, για έλα λίγο. Δηλαδή τη φτωχολογιά και την ακρίβεια και όλα αυτά που πρέπει να τα λύσει ο Καραμαλής.
Αυτό θα να σου πω. Θα προσπαθήσει να τα λύσει. Και θα τα λύσει. Και θα τα λύσει. Το 2021 είχε, έκανε τίποτα. Το 2021 σήμερα έχουμε 2004. Εσύ πάντως έπρεπε να σου βγω φύλακα τότε. Πόσο έπαιρνε τότε που σου βγω φύλακα. Θα σου έλεγα μια κουβέντα. Ανάλογα την ηλικία σου καλή που είπε. Ήσουνε. Παλιά. Ναι, αλλά πόσο έπαιρνε τότε, δεν είπε. Πρέπει ποιο έπαιρνε. Πού με είδε εμένα. Με τέτοια θα βγει. Τον Αντρία, θα κάνω Αντρία. Ο Γιώργος. Αξιρίστηκα να. Να. Ο Γιώργος. Δεν το θέλετε. Όχι. Με καμία δύναμη. Ποιο θέλετε. Το παντρό θέλει τον Καραμαλή να μα καφέρει προ τα Καραμαλή. Για ακούστε τι λέει. Να μα καφέρει πίσω από πίσω. Το ξέρουμε τι σημαίνει δεξιά. Εγώ είμαι παλιά καραμπά, δεν με κάνω κοροϊδό. Ελληνικό δεν μου ξέρει. Ο κόσμος αναστέναζε. Έτσι είμαστε όλα τα περασμένα χρόνια, έτσι είμαστε, όπως είμαστε τώρα. Τώρα περνάμε καλά δηλαδή. Περνάμε πολύ καλά. Αλλά δεν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει ένα τα εκατό φέρει. Να σου λέω, περνάει η κάθε οικογένεια. Περνάμε λέει μια χαρά. Η κάθε οικογένεια έχει τρία αυτοκίνητα η κάθε οικογένεια. Ακούσει λόγο. Επί Πασόκ έχουν τρία αυτοκίνητα η κάθε οικογένεια. Να με ποιος είχε, ούτε ποδήλατο δεν είχαν. Αμέ. Επί Πασόκ λέει μια χαρά. Μια χαρά, να με τι. Συμφωνείτε. Όχι. Τι λέτε, δεν συμφωνείτε. Να αλλάξει κυβέρνηση. Παπαντρέου. Τι άλλο να πω. Γιατί είναι καλύτερο. Το αυτό. Επίσης και το αυτό. Είναι νεότερος, έχει τόλμη, έχει πειρασμή και είναι και πιο δυνατό παιδί να πω. Έχει και μια πείρα στην πολιτική ρε παιδί μου. Ο χειρότερος του Πασόκ είναι ο καλύτερος της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σωστό, αυτό είναι. Το σωστό αυτό είναι. Ότι είπε ο χειρότερος Πασόκ είναι ο καλύτερος της Νέας Δημοκρατίας.